χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα σου ταξιδεύοντας με την κουζίνα, έτοιμοι να μαγειρέψουμε με τον Κώστα μια καταπληκτική συνταγή για την οποία θα μας μιλήσει αργότερα. Και πριν πούμε για τη συνταγή, 2-3 πράγματα για σένα, Κώστα. Να σε γνωρίσει ο κόσμος μας, εγώ σε ξέρω φυσικά από πολύ καιρό, αλλά 2-3 πράγματα για τους τηλεθεατές μας. Κατάγομαι από την Κρήτη, από την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, από τις Αρχάνες. Εξαιρετικά. Κρασιά ονομασίας προελεύσεως, φημίζονται οι Αρχάνες για τα προϊόντα τους. Εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη βρέθηκα ως φοιτητής, αγάπησα, παντρεύτηκα και έμεινα εδώ. Γαμπρός στη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Γαμπρός ακριβώς. Πολύ ωραία. Από ό,τι βλέπω, η μία από τις τρεις συνταγές που θα κάνουμε πρέπει να είναι κριτική από τα υλικά που έχουμε. Θα μας πεις δύο λόγια για αυτή, για την πρώτη συνταγή που θα κάνουμε. Ακριβώς, είναι μία κριτική παραδοσιακή συνταγή. Στην Κρήτη παρασκευάζεται στις γιορτές όπως αυτές που έχουμε τώρα, τις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων. Είναι ρεβίθια με χοιρινό κρέας. Η παραλλαγή που θα κάνουμε εμείς σήμερα εδώ είναι ότι αντί για χοιρινό κρέας θα χρησιμοποιήσουμε βουβαλινό κρέας, μια και βρισκόμαστε κοντά στην περιοχή της Κερκίνης. Το βουβαλινό κρέας είναι ένα ιδιαίτερο κρέας που έχει ενταχθεί τα τελευταία χρόνια στη διατροφή μας με την τάση για την πιο υγιεινή διατροφή. Πάμε επομένως να δούμε ένα-ένα τα υλικά της συνταγής μας. Όπως προαναφέραμε, θα χρησιμοποιήσουμε βουβαλινό κρέας. Φυσικά. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο, δαφνόφυλλα, κύμινο, ρεβίθια, τα οποία τα έχουμε μουσκέψει και τα έχουμε προβράσει από την προηγούμενη μέρα. Πολύ ωραία. Αλάτι μαλαΐων, κρεμμύδια και χυμό ντομάτας. Μάλιστα. Εξαιρετικά υλικά και όλα βιολογικής καλλιέργειας, όπως είπαμε και πιο πριν. Ανυπομονώ να μαγειρέψουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, νομίζω, Κώστα. Βεβαίως. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με το κρέας. Θα κόψουμε σε χοντρά κομμάτια το κρέας μας. Α, ωραία. Εσύ, αν θέλεις να με βοηθήσεις, να καθαρίσεις τα κρεμμύδια, αν σου είναι εύκολο. Κρατάς ένα εξαιρετικό κομμάτι κρέας, βλέπω, Κώστα. Ακριβώς. Από ποιο μέρος του ζώου είναι? Είναι σπάλα, Και χρησιμοποιούμε τη σπάλα γιατί θα μας δώσει πιο νόστιμο μαγείρεμα. Ακριβώς. Θα κρατήσει καμιά ώρα και παραπάνω, μια μισή σίγουρα. Έτοιμοι λοιπόν να προσθέσουμε το ελαιόλαδό μας, εξαιρετικό παρθένο. Το δοκίμασα εγώ πιο πριν, ειλικρινά απίστευτο λάδι. Συνεχίζεις, Κώστα. Έτσι, μπόλικο λαδάκι, τραβάνε τα όσπρια ελαιόλαδο. Τραβάνε και το συγκεκριμένο κρέας, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει αρκετά λιπαρά, είναι άπαχο. Σωστά. Οπότε θα ενισχύσουμε τη συνταγή μας με ελαιόλαδο. Βλέπω ότι έχουμε μια καθαρόεμη μεσογειακή συνταγή, συνδυάζουμε όσπρια, φυτικές ίνες δηλαδή, μαζί με πρωτεΐνες. Με άπαχο κρέας, η καταγωγή, είπαμε, της συνταγής από την Κρήτη. Τη συναντάμε συχνά στην Κρήτη? Μαγειρεύετε πλέον συχνά? Τη συναντάμε κυρίως σε μεγάλες γιορτές και σε πρόγαμους. Πρόγαμους, την παραμονή του γάμου δηλαδή? Παραμονή του γάμου, ακριβώς. Σερβίρεται, δίδεται στους καλεσμένους με μπόλικο κόκκινο κρασί. Μάλιστα, θεωρείται επομένως μια πολύ καλή συνταγή, γιατί είναι και ιδιαίτερες οι μέρες τις οποίες τη σερβίρουμε. Εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιούμε σχεδόν αποκλειστικά προϊόντα βιοφρέσκο για να εκτελέσουμε τη συνταγή μας. Προϊόντα της εταιρείας μας. Το κρέας μας. Θα το τσιγαρίσουμε λίγο ακόμα. Σχεδόν ετοιμάζεται, να βοηθήσει να κόψω κρεμμυδάκι. Ναι, βεβαίως. Είναι το επόμενο που θα κάνουμε μετά. Να με βοηθήσεις και εσύ γιατί. Θα βάλουμε το αλατάκι μας. Καπνιστό αλάτι. Καπνιστό αλάτι μαλαΐων. Η μαλαΐων. Κύμινο. Έτοιμο το κρεμμύδι μας. Να το βάλουμε να μαραθεί μαζί με το κρεατάκι. Θα προσθέσουμε.
μυρωδιά που από το, κρεμμύδι, από το κρεμμύδι που τσιγαρίζεται σε συνδυασμό με το, με το κρέας μας είναι εξαιρετική. Είναι καταπληκτική. Φρέσκια ντομάτα. Εξαιρετικό άρωμα. Φαίνεται επίσης και από το χρώμα. Το πόσο ζωντανό είναι, σαν να έχουμε ξεφλουδίσει μία. Σαν να έχουμε ξεφλουδίσει μόλις τώρα μία ντομάτα και την έχουμε ψιλοκόψει. Το βάζουμε όλο, Κώστα. Ναι, βεβαίως, όλο. Σας ευχαριστώ. Δαφνόφυλλα, δύο. Δύο δαφνόφυλλα σίγουρα. Ορίστε. Θέλει λίγη ώρα μέχρι να γίνει ακόμα το κρέας, έτσι. Είμαστε έτοιμοι για να προσθέσουμε, το νεράκι. Ναι, ναι. Έχουν ενσωματωθεί τα υλικά μας. Νεράκι, Κώστα. Θα προσθέσουμε γύρω στο 1,5 λίτρο νερό, ένα μπουκάλι. Είναι αρκετό το νερό, γιατί θέλει και αρκετή ώρα για να βράσουμε τα ρεβίθια και το κρέας, προκειμένου να μην διακόψουμε και τη βράση στη διάρκεια. Θα προσθέσουμε τα ρεβίθια μας στη συνταγή μας. Τα έχουμε μουσκέψει από την προηγούμενη μέρα. Μα, πολύ ωραία. Τα μουσκεύουμε για να μαλακώσουν και να βράσουν πιο γρήγορα, έτσι. Να βράσουν αρκετά πιο γρήγορα. Τα μουσκεύουμε κατευθείαν σε νερό, βάζουμε κάτι άλλο. Σε νερό με αλάτι. Σε χλιαρό νερό με αλάτι. Ωραία. Και τα ρεβίθια εδώ είναι περίπου. Τα ρεβίθια είναι περίπου στα 450 γραμμάρια. Μισό κιλό ρεβίθια περίπου δηλαδή. Θα μας δώσουν μια γεμάτη κατσαρόλα. Ωραία, η συνταγή μας είναι έτοιμη. Από εδώ και πέρα πόσο χρόνο χρειαζόμαστε περίπου, Κώστα? Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά μας και θα τα αφήσουμε να σιγοβράσει για τουλάχιστον 1,5 με 2 ώρες. Μάλιστα. Σιγά, να πιει όλα του τα υγρά και να δέσει η σάλτσα του. Θέλουμε σιγανό, επομένως και ρεγουλαρισμένο μαγείρεμα, χωρίς να διακόψουμε τη βράση του στις επόμενες 1,5-2 ώρες. Αυτό εξαρτάται από το κρέας, το μέγεθος των κομματιών του, από την ποιότητα των ρεβιθιών, αλλά μία μισή ώρα την θέλουμε σίγουρα. Το αφήνουμε να σιγοβράσει και σε 1,5 ώρα επιστρέφουμε. Το ίδιο πράγμα στην Κρήτη θα μπορούσα να το κάνουμε σε πύληνο τσουκάλι με καπάκι, σε ξυλόφουρνο, το οποίο θα κρατούσε αυτό το πράγμα 4-5 ώρες το ψήσιμο. Μετά το ξεφούρνισμα των ψωμιών, το τσουκάλι στο φούρνο και μέχρι να έρθει το μεσημεράκι μετά την εκκλησία, 11-11.30 ώρα, περνάνε οι νοικοκυρές και παίρνουν το τσουκάλι που έχουν δώσει στο φούρνο. Λοιπόν, εμείς θα περιμένουμε να ετοιμαστεί. Έχει περάσει 1,5 ώρα και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Μοσχοβολάει. Το άρωμα από το κίμινο και την ντομάτα είναι εξαιρετικό. Δεν αντέχω εγώ, θέλω να δοκιμάσω λίγο πριν σερβίρουμε. Για ένα γλύκισμα. Είναι εξαιρετικό και μπορούμε να σερβίρουμε. Κρατάω, Κώστα, εγώ. Το φαγητό μας έχει σιγοβράσει, το κρέας έχει μαλακώσει αρκετά. Το ελέγχαμε εμείς καθ' όλη τη διάρκεια. Αν χρειαστεί που και που μπορεί να ανακατέψουμε ή να προσθέσουμε λίγο ζεστό νεράκι μέσα, αν δούμε ότι μας σώνεται. Πολύ ωραία. Είναι αρκετό. Έτοιμη η πιατέλα μας. Μπορούμε να τελειώσουμε και το γαρνίρισμά της με λίγα δαφνόφυλλα ακόμη, να προσθέσουμε ελάχιστο κίμινο ακόμη από πάνω και φυσικά ένα κορδόνι ελαιόλαδο και είμαστε και μπορούμε να σερβιριστούμε. Ίσως φαίνεται λίγο παράδοξο το ότι σερβίρουμε βουβαλίσιο κρέας με ρεβίθια σε μια ερωταστική περίοδο και να μας κάνει λίγο φτωχό σήμερα εμάς, αλλά αναλογιστείτε ότι η παραδοσιακή κουζίνα σημαίνει καθαρά ακριβώς αυτό. Η αγρότησα, η μαμά βγαίνει στον κήπο και ετοιμάζει το τραπέζι με ό,τι μπορεί να βρει. Αυτό σημαίνει παράδοση. Εάν γυρίσουμε μερικές δεκαετίες πίσω, θα δούμε ότι το κρέας δεν ήταν κάτι το οποίο τρώγαμε κάθε μέρα. Το τρώγαμε 1, 2, 3 φορές το μήνα και συνοδευόταν με πάντοτε εποχιακά προϊόντα. Λοιπόν, τα ρεβίθια είναι ένα εξαιρετικό προϊόν το οποίο συλλέγεται το καλοκαίρι για να καταναλωθεί το χειμώνα.
Έτσι δεν είναι, Κώστα? Έτσι ακριβώς, και όπως είπαμε και πριν, το συγκεκριμένο φαγητό, ιδιαίτερα στην Κρήτη, το παρασκεύαζαν τις μεγάλες εορτές και ίσως και στους πρόγαμους, σε αραβώνες, σε μεγάλες χαρές. Ήταν ένα ιδιαίτερο φαγητό λόγω του γεγονότος ότι περιείχε το κρέας. Άκρος εορταστικό επομένως το πιάτο μας, χρησιμοποιώντας βουβαλέσιο κρέας. Να το πω και λίγο διαφορετικά, αντικαθιστούμε και το κυνήγι που ήθιστε αυτής της ημέρας, όπως επίσης και τα όσπρια που αντικαθιστούν εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση τις πατάτες. Μια ευχάριστη αλλαγή στο τραπέζι μας, την οποία θα απολαύσουμε δεόντως.